Λιγκουίνι βουτύρου με μανιτάρια. Βούτυρο, μανιτάρια και ζυμαρικό είναι ένας καταπληκτικός συνδυασμός, κυρίαρχος συνδυασμός, γιατί το βούτυρο αγκαλιάζει πάρα πολύ ωραία το ζυμαρικό και δένει πολύ με το μανιτάρι. Άρα αυτά τα τρία συστατικά κάνουν τη συνταγή πάρα πολύ πετυχημένη. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν βράζοντας το ζυμαρικό, άρα σε μία βαθιά κατσαρόλα, δυνατή φωτιά, νερό από το βραστήρα για να μην περιμένουμε. Κάποιοι βάζουν αλάτι, κάποιοι δεν βάζουν. Εγώ είμαι από αυτούς που δεν βάζουν, γιατί συνήθως οι εταιρείες ζυμαρικών έχουν αλατίσει τη ζύμη. Θα αλατίσουμε και τη σάλτσα, οπότε θεωρώ υπερβολή να προσθέσουμε περισσότερο αλάτι μέσα στην κατσαρόλα που βράζει το ζυμαρικό. Με το που ξεκινήσει και βράζει το νερό, θα πάμε και θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο μέσα. Βλέπετε ότι έχουμε τις πρώτες φουσκάλες, αυτό σημαίνει ότι το νερό ξεκινάει και βράζει. Λίγο ελαιόλαδο μέσα στο νερό, αυτό θα δώσει γεύση και θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να μην κολλήσουν τα ζυμαρικά μεταξύ τους. Έχουμε τα ζυμαρικά μας, τα ρίχνουμε μέσα και τα απλώνουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε λιγκουίνι. Είναι ένα ζυμαρικό το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ με τη συγκεκριμένη συνταγή, επιφάνεια που έχει το λιγκουίνι, γιατί είναι ένα πλατή ζυμαρικό. Θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να κολλήσει πάνω η σάλτσα. Τα ζυμαρικά θα βράσουν για περίπου 7 λεπτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως να διαβάζουμε πάντα τις οδηγίες, γιατί κάθε εταιρεία έχει διαφορετικούς βρασμούς στο ζυμαρικό της. Αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με την πρωτεΐνη που βάζουν μέσα στο ζυμαρικό. Δεν σπάμε ποτέ τα ζυμαρικά, τα αφήνουμε μόνα τους με το βρασμό να πέσουν μέσα στην κατσαρόλα με το νερό και σιγά σιγά μετά, αφού ξεκινήσει ο βρασμός, χαμηλώνουμε το μάτι περίπου στο μισό και αφήνουμε τα ζυμαρικά να βράσουν χωρίς να τα ανακατεύουμε πάρα πολύ. Όση ώρα περιμένουμε το ζυμαρικό να βράσει, θα πάμε και θα φτιάξουμε τη σάλτσα μας. Θα κόψουμε λοιπόν τα μανιτάρια μας. Για τη συγκεκριμένη συνταγή έχω χρησιμοποιήσει 2 μανιτάρια, τα οποία μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να τα βρούμε στο εμπόριο. Έχω χρησιμοποιήσει πορτομπέλο μανιτάρι. Είναι ένα μανιτάρι το οποίο έχει αρκετή υγρασία, αλλά έχει και πάρα πολύ καλό σώμα. Και θα χρησιμοποιήσω και σαμπινιόν μανιτάρια. Κλασικά λευκά σαμπινιόν, βγαίνουν και σε καφέ χρώμα. Ένα μανιτάρι το οποίο έχει αρκετή υγρασία, μπορεί να φτάσει και το 90%. Γι' αυτό πάντα χρησιμοποιούμε μεγάλο όγκο μανιταριών, γιατί με το βράσιμο και το σοτάρισμα θα χάσουν πάρα πολύ υγρασία και αυτό σημαίνει ότι δεν θα μείνει πάρα πολύ όγκο στο τηγάνι. Άρα κόβουμε τα μανιτάρια μας σε μεγάλα κομμάτια. Παίρνουμε ένα τηγάνι. Δυνατή φωτιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν κάνουμε μανιτάρια να τα σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά για να μπορέσουν να βγάλουν την υγρασία στην αρχή. Είναι μια συνταγή αρκετά γρήγορη, όπως είπα και πριν. Θα κόψουμε χοντρές φέτες από το κρεμμύδι. Λευκό κρεμμύδι για αυτή τη συνταγή. Χοντρές φέτες από σκόρδο. Είναι μια αρκετά ρουστίκ συνταγή. Ελαιόλαδο μέσα στο τηγάνι. Θα βάλουμε τα μυρωδικά μας και το μπαχαρικό πρώτα μέσα στο τηγάνι για να βγάλει τα αρώματα. Θα χρησιμοποιήσουμε ωραία πιπερόριζα. Θα βάλουμε θυμάρι ξερό. Μαϊντανό. Επίσης ξερό. Με το που αρχίσει και καίει το λάδι στο τηγάνι, θα δείτε ότι τα μυρωδικά και τα μπαχαρικά βγάζουν το πολύ ωραίο τους άρωμα. Βλέπετε ότι το λάδι έχει αρχίσει και καίει. Θα συμπληρώσουμε μέσα στο λάδι λίγο βούτυρο για αρχή, οπότε πάμε να πάρουμε το βούτυρο. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν για τη συνταγή βούτυρο Όλυμπος, πλούσια γεύση, υπέροχο άρωμα, μόνο από ελληνικό φρέσκο γάλα, ιδανικό για όλες τις χρήσεις, με επιτυχία σε κάθε συνταγή. Πρέπει να πούμε ότι το βούτυρο Όλυμπος έχει πίσω ένα δοσομετρητή, ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ στο να κόψετε την ποσότητα του βουτύρου που χρειάζεστε. Άρα θα κόψουμε ένα καλό κομμάτι βούτυρο,
Θα το βάλουμε μέσα στο ελαιόλαδο για να ενισχύσουμε τη γεύση και θα χρησιμοποιήσουμε βούτυρο και στο τελείωμα της συνταγής. Το βούτυρο μαζί με το ελαιόλαδο, τα μυρωδικά και τα μπαχαρικά μυρίζουν καταπληκτικά. Πάμε και ρίχνουμε μέσα τα μανιτάρια, το κρεμμύδι και το σκόρδο. Δυνατή φωτιά. Δείτε πόσο ωραία και εύκολα γίνεται αυτή η συνταγή. Καλό σοτάρισμα. Αφήνουμε τα μανιτάρια στην αρχή χωρίς να τα ανακατεύουμε πάρα πολύ, να βγάλουν το αρώμά τους. Θα πάμε και θα αλατίσουμε με φρέσκο θαλασσινό αλάτι. Το μανιτάρι λόγω της υγρασίας θέλει λίγο παραπάνω αλάτι, οπότε αλατίζουμε αρκετά και θα βάλουμε και φρεσκοτριμμένο πιπέρι μέσα. Δείτε πως αρχίζει το μανιτάρι σιγά σιγά να μαλακώνει. Έχει τραβήξει, έχει ρουφήξει μέσα όλο το ελαιόλαδο, το βούτυρο, τα μυρωδικά και τα μπαχαρικά. Για το μανιτάρι έχει αυτή την ιδιότητα, είναι λίγο σαν σφουγγάρι, ρουφάει τα υγρά. Και αφού μαλακώσει λίγο θα πάμε και θα σβήσουμε με κρασί. Και θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά με το κρασί να δημιουργούμε μια ωραία σάλτσα. Το ζυμαρικό είναι σχεδόν έτοιμο και θα πάμε και θα βάλουμε το ζυμαρικό μέσα στο τηγάνι με τα μανιτάρια. Για να τελειώσει ο βρασμός στη σάλτσα. Κρατάμε το νερό από τα μακαρόνια γιατί είναι υγρασία που αν χρειαστεί το τηγάνι με τη σάλτσα θα συμπληρώσουμε μέσα. Το ζυμαρικό λοιπόν έχει βράσει, έχει κρατηθεί βέβαια αλτέντε, τα μανιτάρια έχουν μαλακώσει, τα έχουμε φέρει σε σημείο που θέλουμε, θα πάμε και θα δέσουμε τώρα τη σάλτσα που έχουμε μέσα στο τηγάνι με το βούτυρο, δείτε εδώ το δοσομετρητή που σας έλεγα, βοηθάει πάρα πολύ αυτό στο να κόψετε τη σωστή ποσότητα. Θα βάλουμε λοιπόν 2 κομμάτια βούτυρο μέσα στο τηγάνι και μαζί με το βούτυρο θα βάλουμε ωραίο τυρί παρμεζάνα και λίγη ωραία γραβιέρα. Ρίχνουμε 2-3 καλά ανακατέματα και αφήνουμε τα λιπαρά του βουτύρου και τα λιπαρά από τα τυριά που βάλαμε μέσα μαζί με το νερό από τα ζυμαρικά να δέσουν τη σάλτσα. Δείτε τι ωραία που δένει η σάλτσα. Το βούτυρο και το τυρί προσθέτουν και γεύση και βοηθάνε πάρα πολύ στο να δέσουμε τη σάλτσα και έτσι αποφεύγουμε και την κρέμα γάλακτος, γιατί πάρα πολλές φορές αυτή τη συνταγή θα μπορούσαμε να τη δέσουμε και με κρέμα. Κλείνουμε το μάτι, αφήνουμε το ζυμαρικό να κάτσει με τη θερμοκρασία που έχει στο τηγάνι για περίπου 2 λεπτά και σερβίρουμε. Έχουμε μία καταπληκτική συνταγή, το ζυμαρικό είναι έτοιμο, έχει το δόγκωμα που πρέπει, έχει το βρασμό που πρέπει. Θα πάμε με μία τσιμπίδα και θα κάνουμε το γνωστό στρίφο γυριστό κόλπο. Θα απλώσουμε το ζυμαρικό μας στο πιάτο και από πάνω θα πάμε και θα βάλουμε με ένα κουτάλι αυτή την ωραία παχιά σάλτσα με τα μανιτάρια και τα μυρωδικά μας.
Είναι ένα πιάτο το οποίο είναι πάρα πολύ χορταστικό. Έχει θρεπτικά στοιχεία γιατί έχει τα ωραία μπαχαρικά, έχει τα μανιτάρια. Οπότε βοηθάνε αυτά πάρα πολύ. Και κάνουμε ένα κλασικό πιάτο ιταλικής κουζίνας, ένα βουτυράτο λιγκουίνι με άγρια μανιτάρια.